Συνεδρίασε το όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το παρόν να δίνουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ένστολες και μη. Η συνεδρίαση έγινε εν ώψη της χειμερινής περίοδου που σιγά σιγά ξεκινά. Ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας του Δήμου, Χρήστος Γερακόπουλος, απεύθυνε κάλεσμα προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης σε περίπτωση που εντοπίσουν κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο να καλέσουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία. Στα πλαίσια των ενεργειών που πρέπει να γίνονται για την πρόληψη αλλά και την καταγραφή των μέχρι τώρα ενεργειών που έχουν γίνει από διάφορους φορείς που εμπλέκονται όσον αφορά την πολιτική προστασία, συνεδριάζει συντονιστικό τοπικό όργανο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σε αυτό συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς, οι οποίοι θα έχουν άμεση εμπλοκή ή θα έχουν προβλέψει κάποιες ενέργειες ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα λόγω των πλημμυρών, των βροχοπτώσεων ή της χιονόπτωσης. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η εικόνα που παίρνουμε είναι ότι είμαστε έτοιμοι και σε επίπεδο Δήμου αλλά και σε επίπεδο άλλων υπηρεσιών όπως στρατός, η πυροσβεστική, όπως είναι το Δασαρχείο, η Περιφέρεια, η Εγνατία, το Λιμενικό, η Τροχέα. Απλά είμαστε εδώ, συντονιστήκαμε έτσι ώστε αν συμβεί οτιδήποτε, ο καιρός ακόμα βοηθάει, να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Θα παρακαλούσα τους συμπολίτες μας να είναι λίγο προσεκτικοί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια φαινόμενα, να μας βοηθήσουν έστω με την ενημέρωση που θα κάνουν, έτσι ώστε άμεσα να προλάβουμε και έγκαιρα να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο. Νομίζω ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις, όπως κάθε χρόνο, και βέβαια, αν οτιδήποτε συμβεί, η συνεργασία όλων είναι δεδομένη και θα αποτελεσματική. Το κύριο θέμα συζήτηση ήταν η θωράκιση της περιοχής απέναντι σε τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα. Πάντως, τα ρέματα της περιοχής έχουν ήδη καθαριστεί, ενώ ήδη η πολιτική προστασία έχει αποθέματα λατιού. Τα θέματα συζήτησης είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω του χειμώνα και λόγω και από χιονοπτώσεις ή παγετούς. Είμαστε εφοδιασμένοι με αλάτι για τους παγετούς. Έχουμε καθαρίσει τα ρέματά μας στη μεγαλύτερη πλειοψηφία σχεδόν όλα. Και είμαστε στη φάση της τελικής υλοποίησης όλων των ενεργειών που πρέπει να γίνουν. Σε συνεργασία, επαναλαμβάνω, με όλους τους φορείς, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία τους εδώ, αλλά γενικότερα για την συνεισφορά τους σε αυτά τα φαινόμενα που πραγματικά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα όχι μόνο υλικά, αλλά ακόμα και της ασφάλειας των συμπολιτών μας. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό όπως κάθε χρονιά.